Πρωινός καφές με την Αγία Γραφή. Γιατί η καλή μέρα αρχίζει με το Λόγο του Θεού. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα σου όλον αυτόν τον καιρό. Ελπίζω αυτά τα σύντομα μηνύματα να είναι ευλογία και για σένα όπως γίνονται ευλογία και για μένα. Στις εκλογές κερδίζει πάντα το κόμμα που ψηφίζουν οι περισσότεροι και στον πόλεμο κερδίζει συνήθως ο στρατός που έχει περισσότερους στρατιώτες. Αλλά στα θέματα της πίστης τα πράγματα δεν συμβαίνουν πάντα έτσι, ούτε είναι πάντα όπως φαίνονται. Στα σημερινά εδάφια θα θυμηθούμε μια ιστορία που συνέβη στον προφήτη Ελισέ. Ο βασιλιάς της Συρίας έστειλε στρατό να περικυκλώσει τη νύχτα την πόλη Δοθάν, ώστε να συλλάβει τον προφήτη που συχνά του χαλούσε τα σχέδια. Διαβάζουμε λοιπόν στο Β' Βασιλέων 6 κεφάλαιο 15-17 εδάφιο. Και όταν το πρωί ο υπηρέτης του ανθρώπου του Θεού σηκώθηκε και βγήκε έξω, ξάφνου στρατός είχε περικυκλώσει την πόλη με άλογα και άμαξες. Και ο υπηρέτης του είπε σε αυτόν: «Ω Κύριε, τι θα κάνουμε?» Και εκείνος είπε: «Μη φοβάσαι, επειδή περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας παρά εκείνοι που είναι μαζί τους». Και ο Ελισέ προσευχήθηκε και είπε: «Κύριε, άνοιξε παρακαλώ τα μάτια του για να δει». Και ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του υπηρέτη και είδε, και να, το βουνό ήταν γεμάτο από άλογα και πύρνες άμαξες γύρω από τον Ελισέ. Μέσα από αυτή την ιστορία θέλω σήμερα να σου μεταφέρω δύο σκέψεις. Η πρώτη αφορά την πραγματικότητα. Τα μάτια του υπηρέτη έβλεπαν μόνο το φυσικό κόσμο και είχαν πανικοβληθεί από τους Σύριους στρατιώτες. Τα μάτια του Ελισέ έβλεπαν τους Σύριους στρατιώτες, αλλά έβλεπαν και τους στρατιώτες του Κυρίου γύρω τους. Η πραγματικότητα δεν αποτελείται μόνο από όσα μπορείς να δεις, να ακούσεις, να μυρίσεις, να γευθείς και να αγγίξεις, να αντιληφθείς δηλαδή με τις πέντε αισθήσεις σου. Στην πραγματικότητα το οξυγόνο που χρειάζεται για να ζεις και πολλά άλλα πράγματα δεν μπορείς να το αντιληφθείς με καμία από τις αισθήσεις σου. Άρα, ακόμα και η φυσική πραγματικότητα δεν αποτελείται μόνο από όσα μπορείς να δεις, πόσο μάλλον η συνολική πραγματικότητα, η πραγματικότητα του φυσικού και του πνευματικού κόσμου μαζί. Όταν λοιπόν πρέπει να πάρεις αποφάσεις, όταν πρέπει να ακολουθήσεις μονοπάτια και να ζυγίσεις τις επιλογές σου, μάθε να ζητάς από το Θεό πνευματική όραση. Ζήτησε να βλέπεις όχι μόνο τα όσα φαίνονται, αλλά και τα όσα είναι στο παρασκήνιο. Και σε αυτά πρόσθεσε επίσης και τον πνευματικό κόσμο, πρόσθεσε τις ενέργειες και το θέλημα του Θεού. Μόνο τότε θα έχεις μια σωστή αντίληψη της πραγματικότητας. Και τότε, ίσως αυτό που εσύ ονομάζεις πραγματικότητα να ανατραπεί εντελώς. Κοιτάζοντας μόνο το φυσικό κόσμο, η ζυγαριά Σύριοι Ελισέ έγερνε συντριπτικά υπέρ των Σύριων. Υπήρχαν εκατοντάδες Σύριοι και μόνο δύο άτομα από την άλλη μεριά. Ο Ελισέ ήταν αδύνατο να κερδίσει αυτή την αναμέτρηση. Όταν όμως στην εικόνα προσθέθηκε και ο πνευματικός κόσμος, υπήρχαν ακόμα οι εκατοντάδες Σύριοι, αλλά υπήρχαν περισσότερες χιλιάδες αλόγων και πύρνων αμαξών γύρω από τον Ελισέ. Ο Ελισέ ήταν αδύνατο να χάσει σε αυτή την αναμέτρηση. Η δεύτερη σκέψη αφορά το πλήθος. Είμαστε συνηθισμένοι ως άνθρωποι να υπολογίζουμε δυνάμεις και να μετράμε τα πλήθη. Έτσι, ο Θεός έστειλε περισσότερους να σταθούν δίπλα στον Ελισέ από τους Σύριους που ερχόταν εναντίον τους. Ήταν όμως αληθινά απαραίτητοι? Στην εξέλιξη της ιστορίας δεν βλέπουμε να κάνουν κάτι, εκτός από το να τονώσουν την πίστη του υπηρέτη του Ελισέ. Είτε λοιπόν ήταν χιλιάδες, είτε μόνο ένας, αρκούσε για να φέρει το αποτέλεσμα. Στα Σόδωμα, δύο μόνο άγγελοι πάταξαν με αορασία όλο το λαό της πόλης. Και σε μια άλλη περίπτωση, ένας άγγελος θανάτωσε χιλιάδες Ασσύριους. Στο μέλλον, μας λέει η Αποκάλυψη πως θα χρειαστεί μόνο ένας άγγελος για να συλλάβει και να αλυσοδέσει τον Σατανά. Δεν χρειάζεσαι χιλιάδες δίπλα σου. Στην πραγματικότητα χρειάζεσαι μόνο έναν. Εσύ και ο Θεός είστε πλειοψηφία. Εσύ και ο Θεός έχετε την νίκη απέναντι σε οτιδήποτε, γιατί τίποτα και κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με το Θεό. Στην πνευματική σου πορεία λοιπόν, αδερφέ μου και αδερφή μου, μην ανησυχείς για πλήθη. Μην μετράς άτομα και μην υπολογίζεις δυνάμεις. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να είσαι στη μεριά του Θεού. Τότε περισσότεροι θα είναι μαζί σου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, αυτό το πρωί σε ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι θα είσαι μαζί με τον αδερφό μου και την αδερφή μου, γιατί η υπόσχεση σου είναι πως θα είσαι μαζί μας κάθε μέρα μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Βοήθησέ μας να υπολογίζουμε σε σένα, να εμπιστευόμαστε σε σένα και στη μεγάλη σου δύναμη. Βοήθησέ μας να μην τρομάζουμε από το πλήθος. Βοήθησέ μας, Κύριε, να κοιτάζουμε την πραγματική κατάσταση, την αληθινή πραγματικότητα που περιλαμβάνει και τον ουρανό μέσα. Σε ευχαριστώ για όσα σήμερα θα κάνεις στη ζωή των αδερφών μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο Θεός ευλογήσει πλούσια και τη σημερινή σου μέρα.